να προχωρήσουμε. Θέμα. Βλέπω τον κύριο Μάτζο να κοιτάζει το ρολόι του ανυπόμονα. Είναι πολύ ώρα αυτή, επειδή οι τρεις μας έχουμε βρεθεί σε πάρα πολλά πάνελ. Γίνεται συνήθως αυτό το πράγμα. Γίνεται ένας αποπροσανατολιστικός καυγάς στα όρια της κοκορομαγίας ανάμεσα στον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για κανένα μισάωρο. Λέμε και εμείς κανένα δύο λεπτά καμιά κουβέντα και κλείνει η εκπομπή. Λέμε να μην το κάνουμε και σήμερα. Είτε, αυτό. Τώρα έγινε ανατροπή. Μίλησατε και πριν από το κοινό. Πάντα με το κουκουέ γίνεται ανατροπή, γι' αυτό είμαστε εδώ. Ωραία. Κύριε Πρωτούλη. Για την ουσία, καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που τα κατοχυρώνουν. Όπως είναι και η συνθήκη της Λοζάνης. Και η ουσία επίσης είναι ότι και κανένας από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που έχουν εκλεγεί από τους συγκεκριμένους νομούς, τους νομούς δηλαδή της Ροδόπης, της Ξάνθης, του Εύρου, ποτέ, μα ποτέ, είτε είναι χριστιανός, είτε είναι μουσουλμάνος, δεν διαφοροποιήθηκε από κρίσιμες επιλογές που έγιναν για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τον ΝΑΤΟ. Είναι μη θέμα αυτό. Ψήφισαν επομένως, όλοι μαζί, είτε μουσουλμάνοι, είτε χριστιανοί, οι βουλευτές αυτών των κομμάτων τα μνημόνια και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο, όλα τα αντεργατικά αντελαϊκά μέτρα, είτε είναι χριστιανοί είτε είναι μουσουλμάνοι, ψήφισαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριε Πρωτούλη, ψήφισαν όλες τις συμφωνίες. Άποψη για το συγκεκριμένο έχετε? Που καταδυναστεύουν το λαό μας και δημιουργούν και επικίνδυνες εξελίξεις στην περιοχή μας. Και για το συγκεκριμένο. Ναι. Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι για ποια περιοχή μιλάμε. Μιλάμε για την περιοχή, για παράδειγμα, που δεν έχει ένα στενοφόρο. Ένα στενοφόρο, συγκεκριμένη περιοχή, ολόκληρη περιοχή της Ροδόπης, δεν έχει. Μιλάμε για την περιοχή με τα μεγαλύτερα ποσοστά σχολικής διαρροής. Τα μεγαλύτερα ποσοστά. Παιδιά που δεν ολοκληρώνουν το σχολείο. Μιλάμε για τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας, μετανάστευσης από τη συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι πηγαίνουν και δουλεύουν εργάτες, είτε στη Γερμανία στα ναυπηγεία, είτε στα ναυπηγεία της Γαλλίας, είτε στις πιο σκληρές και βαριές δουλειές, οι περισσότεροι με δουλεμπορικά κυκλώματα, ναι, Έλληνες πολίτες, με δουλεμπορικά κυκλώματα που πηγαίνουν και δουλεύουν. Σημαίνει ότι η μουσουλμανική μειονότητα έχει εγκατεληφθεί από όλες τις ελληνικές κυβερνήσεις και χρησιμοποιείται ψηφοθυρικά παραμονές των εκλογών και μάλιστα ορισμένοι πηγαίνουν και τους κουνάνε και το δάχτυλο από όποια από τα κόμματα έχουν κυβερνήσει και τους πουλάνε και εκδούλευση είτε για μια ασφαλτόστρωση, είτε κύριε για να φτιαχτεί. Υπάρχει ένα θέμα εδώ, και είναι, πολύ συγκεκριμένα όσα καταγγέλλονται. Μια απόρριτη έκθεση της ΕΕΠ. Ναι, που βάζει... θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση είναι στα όρια του αποπροσανατολισμού παραμονές των εκλογών. Επί της ουσίας, αυτό, επί της ουσίας λέμε ότι την επόμενη μέρα όλοι μαζί αυτοί οι βουλευτές, εδώ είμαστε και θα το διαπιστώσουμε, όλοι αυτοί οι βουλευτές τα κρίσιμα νομοσχέδια θα σηκώσουν μαζί το χέρι τους και θα τα ψηφίσουν. Είναι μια αποπροσανατολιστική συζήτηση που κρύβει τη μεγάλη κουβέντα και η μεγάλη κουβέντα, αν θέλετε να την ανοίξουμε, εμείς είμαστε εδώ για να την κάνουμε, τη μεγάλη συζήτηση για τη διευθέτηση στο Αιγαίο που έχει ήδη ξεκινήσει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα ακόμα και ελληνικών νησιών. Κύριε Πρωτούλη, μην μου βάζετε τώρα. Ανοίγετε τη βεντάλια, είμαστε. Αν θέλετε να το ανοίξουμε για τη συνθήκη της Λοζάνης. Ναι, πάντως στο συγκεκριμένο, εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι η θέση σας. Αν θεωρείτε ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει ζήτημα όταν έχουμε ένα απόρριτο έγγραφο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια αποπροσανατολιστική. Μιλάει για ξένο δάκτυλο. Ναι, μα η αποπροσανατολιστική συζήτηση κάπου πρέπει να πατήσει. Εμείς θεωρούμε ότι είναι ένας αποπροσανατολισμός. Κοιτάξτε να δείτε, το ΚΚΕ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Το ΚΚΕ έχει 4 υποψήφιους βουλευτές που προέρχονται από τη μειονότητα. Μάλιστα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του έχει τη συντρόφισσα Γιουσούφ Εμπρού, που είναι μια πολύ αξιόλογη συντρόφισσά μας, που δίνει μάχη αγωνίστρια πραγματική στη μειονότητα για τα δικαιώματα των εργαζόμενων εκεί, των φτωχών ανθρώπων, των αγροτών της περιοχής. Και γνωρίζουμε από πρώτο χέρι ότι όλα τα κόμματα που είναι να κυβερνήσουν είτε μόνα τους αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία, λοιπόν κάνουν ένα ολόκληρο παζάρι ψήφων στην περιοχή και εκμεταλλεύονται τα προβλήματα που τα ίδια κόμματα έχουν δημιουργήσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είστε σαφείς. Και ένα στοιχείο, αν θέλετε, για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέμε, πρέπει να γνωρίζετε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Είχε άνοδο σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σε όλες τις περιοχές της χώρας. Μάλιστα, στα αστικά κέντρα είναι τρίτο κόμμα, όπως στην Αττική, με πολύ μεγάλη άνοδο σε ψήφους, που ξεπέρασαν τις 125, κοντεύει 130.000. Ναι. Στο νομό Ροδόπης είναι το μόνο μέρος που έχει μείωση. Μάλιστα. Λοιπόν, για να επιβεβαιώσουμε αυτό που λέμε,
ότι η εκμετάλλευση αυτών των ανθρώπων από τα προβλήματα που ήδη δημιουργούν. Βγαίνει μια βάρκα και να μαθαίνει. Με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 27.000. Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, λέμε. Σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Κύριε Δημητρολόγλε. Σε Μεσόγειο που είναι η διαδρομή που ακολουθούν μετά τη συμφωνία που έχει υπάρξει του Δουβλίνου, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, η οποία έχει ανεβάσει επί της ουσίας, δεν έκανε τίποτα. Το μόνο που έκανε είναι να ανεβάσει την επικινδυνότητα των δρομολογίων, να ανεβάσει την ταρίφα των δουλεμπόρων και να στέλνει τους ανθρώπους εκεί που θέλουν να πάνε, στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, να καταθέσουν την αίτηση ασύλου. Αυτό που η συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ επέκτηνε η Νέα Δημοκρατία, δεν επιτρέπει. Δηλαδή στους ανθρώπους να καταθέσουν αίτηση ασύλου για τη χώρα πραγματικού προορισμού τους. Υπάρχει μια συνέντευξη σήμερα ενός διασωθέντα, ναι, ο οποίος περιγράφει τις δραματικές καταστάσεις και τελειώνει λέγοντας «Είμαστε 70 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα σε ένα καταβλισμό, θέλω να πάω στη Γερμανία». Πάντως αναγνωρίζετε ότι υπάρχει στην ένα, κεντρική πρόβλημα, Μεσόγειο, επομένως, ένα πρόβλημα διαχείρισης. Έχει ανοίξει ένα συγχρός τάφος. Καθημερινό είναι το φαινόμενο. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να υπάρχει ένα πλοιάριο που ακολουθεί αυτή τη διαδρομή. Είναι βέβαιο, δεν μπορεί. Κύριε Πρωτούλη, είπατε κάποια πράγματα. Αυτό που βρίσκεται μπροστά μας. Μπροστά μας βρίσκεται μια μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσει και ο ελληνικός λαός για να μην ενταφιαστεί η σύμβαση της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Αυτό που ανέφερε πριν ο κύριος Μάτζος για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ακριβώς θα κάνει. Τον ενταφιασμό τη σύμβαση τη Γενέβη για του πρόσφυγε. Τον φράχτη, εσεί τον θέλετε? Εμεί δεν θέλουμε κανένα φράχτη. Κανένα φράχτη δεν θέλουμε, γιατί αποδείχτηκε ότι ο φράχτη δεν είναι για να αντιμετωπίσει την ασφάλεια τη χώρα, είναι για να ανεβάσει την ταρίφα που παίρνουν οι δουλέμποροι, είναι για να ανεβάσει την επικινδυνότητα των δρομολογίων. Και να πούμε και ένα παράδειγμα που έχει περάσει στα ψηλά. Άρα δεν είναι μοναδική προσφυγική ροή από τη Συρία που είναι 6,5 εκατομμύρια πρόσφυγε. Στην Ευρώπη ήρθαν και 4 εκατομμύρια Ουκρανοί. Στη χώρα μας είναι περίπου 30.000 που τους υποδεχτήκαμε. Mm-hmm. Πήραν fast track χαρτιά και καλά κάνανε. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται οι πρόσφυγες πολέμου. Πήραν ταξιδιωτικά έγγραφα για να πάνε στη χώρα που επιθυμούν. Οι περισσότεροι πήγαν στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία, στις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση αυτοί που έχουν και υπόλοιπη. Άρα λέτε Ευρωπαίοι. Το ίδιο να κάνουμε και με άλλες λοιπόν, επόμενες. Άρα υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Άστε. Γιατί λοιπόν, ο πρόσφυγας που έρχεται από τη Συρία αντιμετωπίζεται ως μαύρος και αλόθρησκος, ενώ ο πρόσφυγας που έρχεται από την Ουκρανία αντιμετωπίζεται ως λευκός και ομόδοξος. Επιτρέψτε κατά μου συνέπεια, να τα ζητήματα αυτά λύνονται, πραγματικά είναι διεθνές ζήτημα, λύνονται όμως όχι με υποταγή στους σχεδιασμούς που έχουν οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί, όχι με υποταγή στα επιχειρηματικά συμφέροντα, καλώς, αλλά με πραγματικά με το συμφέρον. Συγχωρείτε που σας πιέζω μόνο εκεί. Τα πιο εμβληματικά νομοσχέδια τα ψηφίσατε μαζί. Πάντως. Εκεί που ο ένας φοβάται τον άλλον, λοιπόν, κυρία Τσαπανίδου, κύριε Πέτσα, εκεί που φοβάστε ο ένας τον άλλον, τα πιο εμβληματικά νομοσχέδια τα ψηφίσατε μαζί. Τα πιο εμβληματικά νομοσχέδια αυτής της Βουλής που περάσαμε. Εσείς διαφωνείτε με αυτό. Έχουν πάνω από 250 βουλευτές. Έχουν κόμματα στο κεντροαριστερό κομμάτι. Κοιτάξτε, εμείς βλέπουμε αυτό που ζήσαμε. Δεν πάω να πω ότι για νομοσχέδια, ούτε για τίποτα. Έχει ενδιαφέρον. Συμφωνείτε με τη Νέα Δημοκρατία, κύριε Πρωθυπουργέ? Ζήσαμε τα τελευταία 4 χρόνια. Λοιπόν, η μόνη πραγματική μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση μέσα στη Βουλή τα 4 χρόνια που πέρασαν ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι εισαγωγή για το Πασόκ, βέβαια. Ελάτε, κύριε Μάτζο. Είναι εισαγωγή για το Κουκουέ. Μετά θα μιλήσει για το Πασόκ. Λοιπόν, ένα παράδειγμα για να καταλαβαίνουν και οι θεατές μας, όσοι έχουν την όρεξη να μας παρακολουθήσουν μετά από αυτή την συμμαχία. Από ένα χώρο που πήγε και επισκέφτηκε ο κύριος Μητσοτάκης, που είναι το Πέραμα. Λοιπόν, στο Πέραμα, αυτή μέχρι στιγμή, μετά τις εκλογές, έχουν υπάρξει 2 θάνατοι εργαζόμενων από τη σκληρή δουλειά τους, από τα ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Εκεί σε αυτό το χώρο λοιπόν οι εργαζόμενοι, οργανωμένοι στο σωματείο τους, κατάφεραν με τον αγώνα τους και την πάλη τους να υπογράψουν τώρα μετά τις εκλογές, κατάφεραν να υπογράψουν εκ νέου συλλογική σύμβαση εργασίας με βασικό ζήτημα την εφαρμογή μέτρων υγείας και ασφάλειας. Πολιτικά, γιατί λοιπόν, έχετε βάλει αυτή τη συλλογική σύμβαση, ακούστε, αυτή τη συλλογική σύμβαση, θα ασχοληθούμε με σοβαρά πράγματα τώρα. Δεν που είναι η συλλογική σύμβαση των εργατών τη ζώνη. Λοιπόν, των εργατών τη ζώνη. Αυτή τη σύμβαση την πήγαν στο Υπουργείο. Την πήγαν στο Υπουργείο. Δεν κηρύσσεται υποχρεωτική αυτή η σύμβαση των εργαζόμενων, ούτε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση. Δεν κηρύχθηκε η αντίστοιχη σύμβαση από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
τέσσερα χρόνια, ούτε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα τέσσερα. Τι αποδεικνύει αυτό? Ότι η κατεύθυνση που υπάρχει είναι οι μισθοί να παραμένουν παγωμένοι στο επίπεδο του κατώτερου. Και όσο για την κυρία Κωνσταντοπούλου, ναι, και για άλλα κόμματα, εμεί δεν κάνουμε εξαίρεση. Κυρία Κωνσταντοπούλου ασχολήθηκε ο κύριος Κουτσούμπας. Ασχολήθηκε το δίθεν με την κίνημα τη αγάπη. Είπε και έκανε και μια καρδούλα. Έκανε μια ειρωνική καρδούλα. Γιατί με τη νίκη τι να βρούμε να κάνουμε? Δεν γνωρίζουμε καν τον επικεφαλίστη τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Ακούστε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κόμματα μια χρήση. Δεν είμαστε χθεσινοί σε τον τόπο, ούτε γεννηθήκαμε όλοι από παρθενογέννηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κόμματα μίας χρήσης που θα έρθουν, θα εκπληρώσουν την αποστολή τους και θα αποχωρήσουν. Άλλα θα μπουν στη Βουλή, λέτε, άλλα δεν θα μπουν. Για την πλεύση, λέτε. Λέμε για το ποτάμι. Πού είναι το ποτάμι τώρα, ποτάμι το ξέρετε? Τώρα, το πήρε το ποτάμι. Το ποτάμι το πήρε το ποτάμι. Την Ένωση Κεντρών του κύριου Λεβέντη. Πραγματικά μια γραφική φιγούρα της πολιτικής κοινής που μπήκε στη Βουλή. 30 χρόνια υπήρχε η Ένωση. Στη Βουλή 30 χρόνια. Όχι, στα μπήκε, κανάλια. Έκανε τη δουλειά του, έφυγε. Στη Βουλή. Να πάρουμε τώρα, λοιπόν, άμα τα πάρουμε από την αρχή, δεν θα τελειώσουμε μέχρι το πρωί. Καλά, τα κόμματα μόνο σε ρώτησα επειδή τοποθετήθηκε. Και για την πλεύση υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή που τροφοδοτούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που έχουν στα χέρια τους εφοπλιστές και μεγαλοπαράγοντες, με μεγάλη προβολή, για να καταφέρει να αποσπάσει ένα πρωτοστό. Αν είναι μια χρήση σας. Και να κάνει τη δουλειά τους. Μια χρήση είναι, βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εσάς, κύριε Πρωτούλη, από το Κομμουνιστικό Κόμμα.